Κοντά στα όρια της φτώχειας ζουν 7 στους 10 Έλληνες, το 68,3% για την ακρίβεια, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, τα οποία αξιοποιεί και παραθέτει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Το εισόδημα του 12,9% βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ το 54,5% είναι οικονομικά ευάλωτο, αφού οι αποταμιεύσεις που διαθέτει δεν μπορούν να το συντηρήσουν για περισσότερους από 3 μήνες. Το αντίστοιχο ποσοστό στον ΟΣΑ ανέρχεται στο 50,4%, εκ του οποίου το 11,5% ζει στη φτώχεια και το 38,9% θεωρείται οικονομικά ευάλωτο. Επίσης, το 67% των Ελλήνων διαθέτει αποταμιεύσεις που δεν υπερβαίνουν το 1/4 του εισοδηματικού ορίου φτώχειας, δηλαδή δεν ξεπερνούν τα 983 ευρώ το χρόνο. Από αυτό συνάγεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων που αδυνατούν να ζήσουν αξιοπρεπώς είναι δυσανάλογα υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα καταγράφει μετά τη Λετωνία του 78,4% το υψηλότερο ποσοστό όσων είναι φτωχοί ή οικονομικά ευάλωτοι στον ΟΣΑ. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Δανία διαμορφώνεται στο 36,3%, ενώ περίπου ίδια ποσοστά συναντώνται και στις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες. Εξάλλου και σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα, η οποία μάλιστα διευρύνθηκε την περίοδο των μνημονίων και της κρίσης, με τα μεγαλύτερα θύματα να αποτελούν οι κατώτερες εισοδηματικές τάξεις. Αρκεί να αναφερθεί ότι στη χώρα μας το δυνατότερο οικονομικά 20% του πληθυσμού έχει 5,5 φορές μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα από το ασθενέστερο 20%.